Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χρήστο τον Στυλιανίδη. Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το νίκη και το 1-0. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, το 1-0 είναι γεγονός. Στο ημίχρονο λες είναι 0-0 το σκόρ, ποια είναι η διαφορά. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, 1-0. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Εντάξει, μπορεί να μην παίχτηκε το καλύτερο μπάσκετ και από εμάς και από την ΑΕΛ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι και την πίεση που υπάρχει, το άγχος, είναι τελική. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δικαιούμασταν την νίκη, είμαστε την περισσότερη ώρα πιο καλή. Από εκεί και πέρα τίποτε δεν έχει, είναι 1-0, πάμε το Σάββατο στην Λεμεσόν. Πολλά θα παίξουν ρόλο σε αυτήν τη σειρά, γιατί παίζουμε Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη, είναι πολύ κοντά σε 6 μέρες, 3 παιχνίδια. Άρα εμείς πρέπει να πάμε στην Λεμεσόν να κερδίσουμε το παιχνίδι, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάμε στο 2-0 και να είμαστε πιο κοντά στον τίτλο. Φαντάζομαι ότι αυτό το σχόλιο για το ημίχρονο ότι είναι 0-0, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να παίρνετε προβάδισμα και να το χάνετε στην έννοια. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και το ότι ήθελα να πω ότι όταν τελειώσει το 1-0, όταν τελειώσει γιατί το έχει το 1-0. Μπα σου πάρει κανένα. Στο ημίχρονο δεν έχει τίποτε. Και 20 πόντου να έχει διαφορά δεν έχει τίποτε. Είναι 0-0. Εμεί δύο παιχνίδια με την ΑΕΠ, τόσο κύπελο, τόσο πρωτάθλημα, είμαστε ξέρω εγώ στου 16 πόντου στο κύπελο, θυμάμαι και κινδυνεύσαμε να χάσουμε. Και ίσω έπρεπε να χάσουμε γιατί με τι βλάκε που έχουμε κάνει. Άρα τίποτα δεν τελειώνει. Η ΑΕΛ είναι εκεί, ξέρουμε ποια είναι η ομάδα τους. Σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσο καλή, αλλά εκεί θα είναι και θα παλέψει μέχρι το τέλος. Άρα εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ούτε εμείς είμαστε πολύ καλοί. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Δεν είχαμε την υπομονή που έπρεπε να έχουμε. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε και είναι τελική. Θα γίνουν λάθη. Εντάξει. Ας δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε μία-δύο μέρες και να ετοιμαστούμε για το Σάββατο. Έχουμε δίπλα μας και τον προπονητή της ΑΕΛ, τον Γιώργο τον Παλάλα. Κόουτς, ήταν σήμερα, έγινε το 0-1 για τον Κεραυνό. Εσείς ήσασταν αρκετά άστοχοι σήμερα, ήταν αυτό ο λόγος που χάσατε? Σίγουρα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, όταν έχεις ποσοστά και δίποντα και τρίποντα κάτω από 30%, δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι. Όμως δεν είναι το ότι είμαστε άστοχοι, το θέμα είναι ότι είχαμε πολύ καλές κακές επιλογές. Και γι' αυτό και το ποσοστό ήταν τόσο χαμηλό. Εντάξει, πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι ένα παιχνίδια μέχρι τα τρία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε στη Λεμεσόν το Σάββατο για να κερδίσουμε, για να ισοφαρίσουμε. Τα κορίτσια έχουν, νομίζω, συνηθίσει στα παιχνίδια με πίεση, οπότε δεν υπάρχει θέμα πίεσης ή κάτι. Το θέμα είναι να συνταχτούμε, να πιστέψουμε στον εαυτό μας για να μπορέσουμε το Σάββατο να σας ευχαριστούμε. Το σημαντικό είναι να κρατήσετε την έδρα σας, να πάρετε τα δύο παιχνίδια στην Λεμεσό και από εκεί και πέρα να διεκδικήσετε ένα από τα επόμενα δύο παιχνίδια που θα γίνουν εδώ στο Στρόβολο. Το είπα από την αρχή ότι αυτή τη σειρά θα διεκδικούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και με 40 πόντους να χάναμε σήμερα, πάλι το Σάββατο τα ίδια λόγια θα έλεγα. Θα πάμε να παλέψουμε για να ισοφαρίσουμε, να μεταφέρουμε την πίεση στον Κεραυνό. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα να παίζεις Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Έχουμε και μικρό ρόστερ, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά την ομάδα, ούτως ώστε να φανούν φρέσκες το Σάββατο.